Το εκπληκτικό αυτό γκολ του Ράφα Φικιτζιμπούλ στο 63ο λεπτό σφράγισε το θρίαμβο του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με την Ξάνθη. Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν άνετα στο 4-0, έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο και κάνοντας το 7-7 στο πρωτάθλημα πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση της Τετάρτης με τη Μονπελιέ για την τρίτη αγωνιστική του Champions League. Ο adversário na primeira parte conseguiu reduzir os espaços, conseguiu estar organizado e na segunda parte, principalmente logo após o 2-0, desorganizou-se. Desorganizou-se, a condição física já não era a melhor e os espaços criaram-se e a nossa qualidade acabou por vir ao de cima. Οι πρωταθλητές προηγήθηκαν με κεφάλια του Μανολά στο 37 έπειτα από εκτέλεση φάλου του Μασάντο και έφτασαν στο 2-0 με σου του Χολέμπα στο 51 και τραγικό λάθος του Βιβιανί. Λίγο αργότερο ο Τζεμπούρ ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 3-0 για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα ο ίδιος παίκτης. Πριν το ξεκίνημα του αγώνα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης βράβευσε τον Τζιοβάνι που αναλαμβάνει και επίσημα το ρόλο να βρει παίκτες για τους Ερυθρόλευκους στη Βραζιλία. Στην Τούμπα η εντυπωσιακή αυτή κεφαλιά του Στέφανο Αθανασιάδη στο 51ο λεπτό χάρισε στον ΠΑΟΚ τη νίκη στο ντέρμπι των Δικεφάλων. Η ΑΕΚ στον τεπούτο του Εβαν Κλίνεν παρουσιάστηκε βελτιωμένη και ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στο λαγό στο 77. Ο Δικέφαλος του Βορρά που ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα σε απόσταση 5 βαθμών από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό έπαιζε με 10 παίκτες από το 69 λόγω αποβολής του Λόρεντς από το διαιτητή Φάνο με δεύτερη κίτρινη. Τέτοια παιχνίδια κινδυνεύεις. Και μπορεί να πάθει σε ζημιά και να χάσει σημαντικούς βαθμούς. Άρα, παρότι το σκορ είναι φτωχό, η νίκη είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι βαθμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. So I'm content with the team. We didn't get the point we deserve. I think the team deserved this point today. And, but I'm content with the game. I'm content with what the players did. Στη Νέα Σμύρνη η Κέρκυρα πέτυχε σπουδαία νίκη κόντρα στον Πανιόνιο χάρη σε γκολ του Καραλή στο 71. Η 7η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού Σταδίου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη να κλέβει την παράσταση. Συνοπτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής: Παναθηναϊκός Άρης, Αστέρας Τρίπολης Βέρεια, Ατρόμητος Λεβαδιακός και Πανθρακικός Πας Γιάννα. Αύριο θα παίξουν Πλατανιά Σόφη.